Γεια σας! Η περιβόητη μετακόμιση που σας έλεγα τόσο καιρό έγινε, οπότε πλέον είμαστε σε καινούριο σπίτι. Γι' αυτό και το διαφορετικό, απλό, λιτό και απέριτο background. Είμαι σε ένα σχεδόν άδειο δωμάτιο. Έχω πίσω μου έναν απαλό μπλε που δεν ξέρω αν φαίνεται, μπορεί να φαίνεται και άσπρο στο βίντεο, τοίχο και λέω πρέπει να γυρίσω βίντεο σήμερα. Δεν έχω ετοιμαστεί καλά, ή το μαλλί δεν είναι και εξ τα καλύτερά του, απλά βρήκα χρόνο σήμερα και λέω ας μην που δεν έχω δουλειές πρέπει να γυρίσω βίντεο γιατί αλλιώς δεν θα έχω χρόνο και θέλω να γυρίσω καινούριο βίντεο. Μέχρι τώρα σας έχετε δει, είχα γυρίσει το παλιό σπίτι, πλέον αρχίζουμε να βολευόμαστε, απλά έχουμε και τις ετοιμασίες του γάμου, οπότε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, αλλά ήθελα αυτό το πρώτο βίντεο να είναι ένα haul. Έχω μαζέψει πολλά πράγματα, έχω νομολογίζω τον τελευταίο καιρό. Επένδυσα να πω την αλήθεια σε κάποια πράγματα, σε λίγο πιο high-end. Ήθελα να περιποιηθώ λίγο τον εαυτό μου, καθώς έρχεται και ο γάμος να είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε είπα να επενδύσω σε κάποια πράγματα. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα δούμε αγορές από Feel Unique, από Beauty Bay και από δύο ηλεκτρονικά φαρμακεία. Επειδή θα με ρωτήσετε σίγουρα, από Beauty Bay μ' άφησε κανονικά με την ελληνική πιστωτική μου κάρτα και έκανα αγορές. Από Feel Unique υποχρεώθηκα σε έναν φίλο μου στο εξωτερικό και μου έκανε την παραγγελία. Ναι, γι' αυτό όσοι έχετε φίλοι στο εξωτερικό πλέον περισσότεροι έχουμε, σκεφτείτε το γιατί δεν βλέπω να ανοίγουν έτσι γρήγορα οι αγορές. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και hot το δωμάτιο επειδή είναι άδειο. Συγχωρήστε με. Αλλά έπρεπε να γυρίσω βίντεο και για την ακρίβεια λέω δύο να γυρίσω σήμερα αν προλάβω, γιατί δεν βλέπω να έχω άλλη μέρα. Θα ξεκινήσω με αγορές που έκανα από Beauty Bay. Είναι ένα αγγλικό site όπως θα ξέρετε και πήρα πράγματα τα οποία δεν βρίσκουμε Ελλάδα, δυστυχώς, γιατί θέλω να το γιώσω πάρα πολύ καιρό. Το πρώτο που θα ξεκινήσω είναι μια μάσκα, είναι πάρα πολύ γνωστή. Την είχα στη wishlist μου εδώ και παίζει 1-2 χρόνια και λέω okay, πρέπει να την πάρεις οπωσδήποτε. Είναι μια μάσκα προσώπου, είναι από μια εταιρεία που λέγεται Antipodes. Ναι, σαν ελληνικό όνομα ακούγεται. Λοιπόν, δεν κάνει focus σήμερα. Δεν θέλει. Εδώ. Είναι η Aura Manuka Honey Mask. Λέει με βανίλια και μέλ και τα σχετικά. Είναι στα 75 μέλ. Θα την ανοίξω για να τη δείτε. Και αυτό γιατί τη δοκίμασα ήδη. Φυσικά δεν κρατήθηκα. Έχει σωληνάριο σαν να είναι... Έπεσε το κουτί. Σαν να είναι δοντόκρεμα. Είναι αυτή εδώ. Έχω ακούσει τα καλύτερα από την γνωστή YouTuber, την Αγγλίδα, την Asia Button. Επίσης, έχω ακούσει τα καλύτερα από τη Lily Pepper, την επίσης Αγγλίδα γνωστή. Και λέω, okay, πρέπει να τη δοκιμάσω. Τη δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμίζει στη μυρωδιά και στην ανυδάτωση λίγο του κορέ που τη απειβήτα. Τη μάσκα με μέλι, γιατί έχει και αυτή μέλι. Απλά είναι ακόμα πιο ανυδατική και τη θεωρώ υπέροχη για τώρα το χειμώνα. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσει και οι συσκευασίες της. Κρατάει μόλις 6 μήνες βέβαια, είναι με φυσικά συστατικά. Λέει Vegetarian Society Approved και τα σχετικά. Μου άρεσε πολύ. Μια ιδιαίτερα ακριβή μάσκα, αλλά δίνει τέλεια ενυδάτωση για τώρα το χειμώνα. Τα επόμενα δύο προϊόντα είναι επίσης κάποια kit. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα kit που έχουν διάφορα μικρά προϊόντα σε πιο μικρά μεγέθη, γιατί μπορείς να δοκιμάσεις περισσότερα πράγματα. Αυτό το είχα πολύ καιρό επίσης στη wishlist μου. Είναι από First Aid Beauty, μια εταιρεία που φημίζεται ότι είναι και για αλλεργικά δέρματα. Είναι χωρίς άρωμα, χωρίς τα σχετικά. Είχε ένα πολύ ωραίο κουτάκι. Εγώ αυτό που ήθελα από αυτό πολύ να δοκιμάσω είναι τα pads. Λοιπόν, θα σας το βγάλω. Θα προσπαθήσω. Είναι αυτά τα pads που έχει. Είναι τα Facial Radiance Pads. Ουσιαστικά τονώνουν, ενυδατώνουν, λέει, και απολεπίζουν το δέρμα. Ουσιαστικά είναι pads υγρά που περνά στο πρόσωπο. Ακόμα δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά θα τα δοκιμάσω σύντομα. Και έχει μαζί την Ultra Repair Cream για φυδατωμένο, λέει, δέρμα, κατάλληλο και για ευαίσθητο. Είναι πολύ καλό μέγεθος, νομίζω. Είναι στα 56 γραμμάρια. Οπότε και για ταξίδι είναι τέλειο. Και το τελευταίο που έχει το κουτάκι ήταν ένα face cleanser, επίσης και για ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι αυτό εδώ και είναι επίσης στα 56 γραμμάρια. Πάρα πολύ ωραίο kit, μου άρεσε. Φυσικά εγώ αυτό που ήθελα να δοκιμάσω είναι τα pads, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να δοκιμάσω και το καθαριστικό και την κρέμα προσώπου, ειδικά αφού είναι για ευαίσθητα και αλλεργικά δέρματα σαν το δικό μου. Αυτό πάει για πέταμα αναγκαστικά, γιατί η έλλειψη χώρου
είναι μεγάλη και εδώ. Και το επόμενο είναι ένα πιο μεγάλο kit. Είναι από Peter Thomas Roth. Είναι αυτό εδώ. Είναι μια εταιρεία για την οποία από τη Vianna Das Makeup ακούω τα καλύτερα για τη μάσκα που έχει με την κολοκύθα. Αλλά είναι ιδιαίτερα ακριβή συγκεκριμένη μάσκα. Και δεν ήθελα να αγοράσω ένα και μεγάλο, ήθελα να δοκιμάσω κάποια πράγματα της εταιρείας. Οπότε αυτό το kit έχει μια μάσκα gel με αγγούρι. Έχει μια μικρή κρέμα ματιών, τους όλους δεν θέλεις και πολύ ποσότητα, αυτή είναι στα 7,5 ml. Είναι μια ενυδατική προσώπου με αντιλιακή προστασία, αυτό. Ένα καθαριστικό προσώπου anti-aging στα 57 ml. Και αυτό που είναι σε full size είναι ένα strawberry scrub για πρόσωπο και σώμα, που λέει ότι καθαρίζει, απολεπίζει και αναζωογονεί το δέρμα και είναι για όλους τους τύπους. Τα έχει από πίσω αναλυτικά τι κάνει το καθένα. Μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία του. Το θεώρησα σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Το δικό μου χριστουγεννιάτικο δώρο που πήρα στον εαυτό μου. Και θα έχω τη δυνατότητα να δοκιμάσω πολλά προϊόντα στη συγκεκριμένη εταιρεία, που ξέρω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλή και είναι κρίμα που δεν μπορούμε να την προμηθευτούμε πιο εύκολα. Και τα τελευταία που πήρα είναι ένα σετάκι από This Works. Είναι μια εταιρεία που βγάζει έτσι προϊόντα φυσικά φυτικά, χαλάρωσης, ηρεμίας. Τα πολύ γνωστά της είναι που έχει ένα rollball που λέει ότι ουσιαστικά σε ηρεμεί, είναι κυρίως θεωρώ όταν είσαι πολύ αγχωμένος. Οπότε πήρα αυτό το σετάκι που έχει στα 5 ml το rollerball. Να σας πω, μου θυμίζει λίγο. Είναι έτσι πολύ φυσικό. Θυμίζει ότι έχει μέσα λεβάντα που χαλαρώνει. Και έχει μετά και το spray, είναι το pillow spray. Είναι αυτό εδώ στα 5 ml και αυτό. Ουσιαστικά λέει ότι είναι... Αχ, μυρίζει ωραία. Μυρίζει σαν λεβάντα βέβαια, το βασικό του, που είναι για να σε χαλαρώνει και να σε ηρεμεί. Έχω δοκιμάσει το rollerball και όντως κάνει δουλειά. Εντάξει, θέλει και να ηρεμήσεις και να μην σκέφτεσαι τα προβλήματά σου. Αλλά και το spray θέλω να δοκιμάσω σύντομα. Και μου άρεσε πολύ που ήρθαν έτσι σε κουτάκι μαζί για να το δοκιμάσεις και να δεις αν σε αρέσουν πριν πάρεις το full size. Και δώρο μπορούσες να επιλέξεις το Beauty Bay κάποια δώρα. Είχε κάποια από τη δικιά του συλλογή. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω όμως από η La Masca, που είναι μια ιδιαίτερα ακριβή εταιρεία. Είναι το Illuminating Primer. Λοιπόν, είναι σε μια μικρή συσκευασία, αλλά για να το δοκιμάσει είναι μια χαρά. Είναι στα 5 ml, είναι αυτό εδώ. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο προϊόν, είναι καινούργιο προϊόν. Και ήθελα να το δοκιμάσω, αλλά είναι ακριβά λίγο τα La Masca, ως πολύ. Οπότε λέω είναι ευκαιρία να το δοκιμάσω έστω σε ένα mini size. Και αφού ήταν δωράκι, γιατί όχι. Και αυτά τα προϊόντα από Beauty Bay. Όπως τα είδατε, πήρα μάρκες που δεν βρίσκουμε εδώ πέρα. Πήρα μάρκες για τις οποίες έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, για τις οποίες σίγουρα θα χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια, ειδικά το χειμώνα που αφιδατώνεται παραπάνω το δέρμα μου. Και πάω γρήγορα, γιατί βλέπω ότι μιλάω ήδη πολύ. Πάμε στο Feel Unique. Το πρώτο που πήρα και σας το έβαλα και στο Instagram και σας είπα ότι σύντομα θα το δείτε σε haul, είναι από την πολύ γνωστή YouTuber Ζωέλα, η σειρά που έχει βγάλει, και επέλεξα να πάρω αυτό το υπέροχο βαζάκι, το οποίο είναι γυάλινο και είναι τα Bath Bombinis. Ουσιαστικά είναι από αυτά που βάζεις μέσα στο νερό, στην μπανιέρα και αφρίζουνε. Επιτέλους, αυτό το σπίτι που ήρθαμε έχω μεγαλύτερη μπανιέρα, οπότε μπορώ πιο άνετα να τη γεμίζω έτσι με νερό και να μπαίνω να κάνω αφρόλουτρα. Είναι σαν γλυκάκια, είναι έτσι μέσα. Θα σας ανοίξω κιόλας ένα να το δείτε. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποια ακόμα. Να πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει. Λοιπόν. Είναι αυτό εδώ, σαν γλυκάκι, σαν σοκολατάκι. Μυρίζουν πολύ ωραία. Μυρίζουν διακριτικά, αλλά και χαλαρωτικά. Έτσι μπορώ να το περιγράψω. Τώρα αυτό το έχω ανοίξει, αλλά ελπίζω να το χρησιμοποιήσω σύντομα, να βρω λίγο χρόνο να γεμίσω την πανιέρα. Γενικά έχει βγάλει ωραία πράγματα, θεωρώ, η Ζωέλα. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, θα είναι τέλειο να στολίσει το καινούργιο μου μπάνιο, μου άρεσε. Θα συνεχίσω με Ole Henriksen. Επίσης έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτή την εταιρεία και συγκεκριμένα και για το Truth Serum Collagen Booster στα 15 ml και με λίγα παραπάνω χρήματα είχε και το Pure Truth Youth Activating Oil, το οποίο είναι μέσα με αγριοτριαντάφυλλο. Και ήθελα να το δοκιμάσω. Αυτό είναι ένα σετάκι τώρα για τα Χριστούγεννα και μου άρεσε που με ζήσει ένα σετάκι για να δοκιμάσω και τα δύο προϊόντα. Θα τα ανοίξω βασικά να τα δείτε.
Το ένα λέει ότι χρησιμοποιείται και πρωί και βράδυ, αυτό το άσπρο, ενώ το άλλο χρησιμοποιείται το πρωί για ουσιαστικά να δίνει κολαγόνο στο δέρμα. Δεν ξέρω πώς ανοίγει αυτό το πράγμα. Α, έχει χαρτάκι. Ναι, δεν παίζει, θα χαλάσω εγώ τα νύχια μου αυτό. Θα το ανοίξω. Πού θα πάει. Ο μόνος λόγος που δεν το άνοιξα ήδη, γιατί έχω άλλα που χρησιμοποιώ, οπότε λέω ας τα κρατήσω αυτά για αργότερα. Αλλά καθίστε να τα ανοίξω, να δούμε μέσα πώς είναι. Λοιπόν, είναι αυτές οι δυο γυάλινες μικρές συσκευασίες, 15 ml και τα δύο. Αυτό είναι με vitamin C το booster και αυτό είναι με rose hips λαδάκι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό πρωί βράδυ, αυτό μόνο πρωί μου λέει. Ώρα ξαναμπούνε μέσα. Συνεχίζω με κάτι ιδιαίτερα high-end. Σας είχα δείξει παλιότερα από Sarah Chapman το λαδάκι, το intense booster που είχα, που ήταν πάρα πολύ ωραίο και ενυδατικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα είπα να δοκιμάσω από Sarah Chapman το Skinesis Morning Facial. Είναι ένα πρωινό λαδάκι και θα μου πείτε πρωινό λαδάκι. Πραγματικά απορροφάται πάρα πάρα πολύ γρήγορα και εγώ είχα τους ενδυασμούς μου, αλλά τώρα έχω δύο αγαπημένα πρωινά λαδάκια πέρα από αυτό που μου άρεσε πολύ. Βέβαια μυρίζει αρκετά βότανα, δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτή η μυρωδιά, εμένα δεν με ξετρελαίνει, αλλά συγκεκριμένο μυρίζει ωραία, δεν μυρίζει έντονα. Και δοκίμασα πρόσφατα και από Kiehl's το πρωινό λαδάκι που βγάλανε. Εμένα το βραδινό από Kiehl's το Midnight Recovery δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά το πρωινό που βγάλω το δοκίμασα σε δύο δειγματάκια. Έχω να σας πω ότι σύντομα θα το δείτε και σε αγαπημένα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο μόνος λόγος που δεν το πήρα είναι γιατί είχα πάρει ήδη αυτό. Εκείνο μυρίζει και σπιριδοειδή, οπότε είναι τέλειο. Τα συγκεκριμένα πρωινά λοιπόν λαδάκια δίνουν εκπληκτική ενυδάτωση και απορροφούνται πάρα πολύ γρήγορα. Μην έχετε δηλαδή στο μυαλό σας ότι επειδή είναι λαδάκι, είναι για βράδυ και θα βγάλει πολύ λαδίλα. Απορροφούνται πάρα πολύ ωραία, αφήνουν μια πολύ ωραία βάση. Δεν είναι για αμέσως μετά να βαφτείς, δηλαδή εγώ συνήθως το βάζω τις ημέρες που μέχρι να ετοιμάσω πρωινό, να ντυθώ, να φτιάξω μαλλί και τα σχετικά, μετά θα βαφτώ ώστε να έχει προλάβει να απορροφηθεί. Το Morning Facial λοιπόν έχει την πορεία για αντλία. Πέταξα πρόσφατα το κουτί και αυτό γιατί για να μην μαζεύω κουτιά. Είναι στα 15 ml, ιδιαίτερα ακριβό αλλά πολύ ωραίο και ενυδατικό. Απλά μόλις μου τελειώσει σίγουρα θα δοκιμάσω από Kiehl's που πιο εύκολα τα βρίσκεις κιόλας. Και το Feel Unique, έκανα την παραγγελία μου λίγο, όχι βιαστικά, αλλά το επιτάχυνα λίγο, γιατί έδινε δωράκια, δύο πράγματα και που μου άρεσε και μια κάτι ακόμη θα σας δείξω μετά. Το πρώτο είναι ένα δείγμα θα το έλεγα και είναι 25 ml, είναι πολύ καλή ποσότητα. Είναι η μάσκα Miraculous Recovery Intense Mask από John Frieda. Γενικά εγώ εδώ πέρα δεν βρίσκω John Frieda Ελλάδα, οπότε ήθελα να δοκιμάσω. Και από Darphin το Revitalizing Oil, είναι ένα μικρούλι δειγματάκι που σίγουρα θα χαρώ να το δοκιμάσω, λέει ότι είναι για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Και μετά σου έλεγε ότι αν κάνεις παραγγελίες εκείνη την ημέρα με ένα κουπόνι, σου έστειλαν δώρο μία τσαντούλα. Μου άρεσε πολύ γιατί είναι με κραγιανάκια φυσικά, από τις δύο πλευρές που γράφει και το Feel Unique από κάτω. Okay, ναι. Και είχε δώρο μετά και κάποια δείγματα. Το πρώτο και μεγαλύτερο είναι από Benefit, το Triple Performing Facial που έχει, ουσιαστικά είναι μια λοσιόν και είναι σαν πολύ ωραίο μικρό λιμπουκαλάκι και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, γιατί εδώ πέρα δεν τα βρίσκω εύκολα έτσι σε μικρές συσκευασίες. Και μαζί με την τσάντα έχει και κάποια ακόμα δείγματα μέσα, έχει από κάποιες εταιρείες που δεν ξέρω όπως Σαλκούρα και Ιώμα που προσωπικά δεν τις ξέρω, αλλά είχε και από Emma Hardy την οποία την αγαπώ και έχει ένα primer που θέλω τρελά να το δοκιμάσω και έχει και από Burberry ένα δείγμα, το οποίο θέλω επίσης πάρα πολύ να το δοκιμάσω από το foundation τους. Πείτε μου λοιπόν αν σας άρεσε η παραγγελία μου, αυτά και από το Feel Green και από Beauty Bay, το κινητό, ενοχλεί. Και πάμε τώρα, αφήνουμε τις παραγγελίες του εξωτερικού και πάμε στο εσωτερικό, από δύο φαρμακεία παρήγγυλα. Το πρώτο είναι το Pharmacy Boutique. Θα σας έχω τα λίπτους από κάτω. Τα πράγματα που πήρα είναι κάτι σταγόνες οφθαλμολογικές, οκ, δεν θα σας δείξω. Πήρα αρκετά πακετάκια για να στοκάρω. Και μετά πήρα και ένα σωτάκι από την Darphin, το οποίο θα σας κάνει full αντανάκληση, γιατί έχει καθρέφτη μέσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κουτάκι το κράτησα γιατί είναι υπέροχο και νομίζω ότι θα στολίσει πάρα πολύ όμορφα το γραφείο που θα φτιάξω σιγά σιγά σε αυτόν εδώ το χώρο. Και είχε μέσα
Από Darphin. Γενικά την Darphin νομίζω ότι έχω αρχίσει να τη λατρεύω σαν εταιρεία. Αρχίζω και δοκιμάζω καινούργια πράγματα και μου αρέσουν. Το Ideal Resource Anti-Dark Circle Eye Illuminator, για το οποίο έχω ακούσει τα καλύτερα από τη Marilia. Είναι με αυτήν εδώ μπροστά την Αντλία, η οποία είναι απίστευτα δροσιστική. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Θα τη δείτε σύντομα και σε επόμενο βίντεο. Και είχε μαζί και το Eye Makeup Remover Solution σε ένα μικρό μπουκαλάκι 27ml, που είναι όμως μια χαρά για ταξίδια. Το κουτάκι θα το κρατήσω γιατί είναι έτσι σκληρό, πολύ ωραίο, και έχει, όπως βλέπετε, και τον καθρέφτη μέσα, και λέω κάπως θα το διακοσμήσω. Αυτά και από Pharmacy Boutique. Και μετά από Pharm 16 πήρα κάποια πράγματα, έκανα μια παραγγελία. Το πρώτο που πήρα, δεν θα σας πω πολλά, το έχετε δει πάρα πολλές φορές, είναι από Avento Cold Cream. Είναι ένα υποαλλεργικό αφρόλουτρο. Τελειώνω πάρα πολλές συσκευασίες, γιατί είναι το μοναδικό αφρόλουτρο που υποαλλεργικό που χρησιμοποιώ. Συνήθως χρησιμοποιώ μία φορά αυτό για το σώμα και μία φορά κάποιο άλλο αφρόλουτρο. Πέρα από φορές που έχω έξαρσα σπυράκια, όπως είναι αυτή η περίοδος, πιθανότατα λόγω άγχους και τρεξίματος. Το έχετε δει, έχετε δει άπειρα να τελειώνω, δεν θα πω περισσότερα. Επόμενο που πήρα είναι ένα ενυδατικό ρο από τη Lierac. Είναι serum préparateur, κάπως έτσι. Είναι χωρίς άρωμα, υποαλλεργικό και τα σχετικά. Μου άρεσε πολύ γιατί είναι με αυτήν εδώ την Αντλία. Μπορώ να πω, είναι έτσι. Το φοράω πρωί και βράδυ γιατί είναι το μοναδικό ενυδατικό serum που έχω αυτή την περίοδο. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Δεν έχω ακόμα ξετρελαθεί μαζί του, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Και το συγκεκριμένο ήταν στα 50 ml. Και ήταν ένας από τους λόγους που το πήρα, πέρα ότι ήθελα να το δοκιμάσω, ότι έχει πολλή ποσότητα, γιατί συνήθως τα ενυδατικά σέρουμ είναι στα 30 ml. Αυτό είναι στα 50. Οπότε μου άρεσε πολύ. Είναι έτσι σαν νερό, πολύ δροσερό στο δέρμα. Θα συνεχίσω με Απιβίτα. Πήρα και εγώ επιτέλους να δοκιμάσω το Face Scrub with Myrtillo, Bilberry. Είναι μια κρέμα πολέπισης για λάμψη. Την έχω ήδη χρησιμοποιήσει και μπορώ να πω ότι μου αρέσει, γιατί κερδίζεις χρόνο. Δηλαδή, κάνεις την απολέπιση και τα αφήνεις και στο δέρμα, νομίζω, για 5 λεπτά να θράσει. Οπότε είναι μάσκα και απολεπιστικό μαζί και μου αρέσει. Και αν θυμάμαι, ήταν γύρω στα 9,80 έκανε και έχει μέσα 50 ml. Και το τελευταίο που πήρα είναι πάλι από Bevita, το Royal Honey Scrub σώματος με θαλάσσια άλατα. Είναι αυτό εδώ. Είναι 97% φυσικά συστατικά. Πάμε από Bevita για αυτούς τους λόγους. Θα δείτε ότι το έχω χρησιμοποιήσει ήδη πολύ. Ναι. Έχει μέσα 200 ml. Αλλά τα θεωρώ λίγα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τελειώνω πολύ γρήγορα scrub. Και δεν θα πω παραπάνω, γιατί θέλω λίγο ακόμα να το δοκιμάσω, αλλά θα ήθελα να μυρίζει περισσότερο μέλι. Αυτό. Και μετά το Pharm 16 μου έστειλε και διάφορα δειγματάκια εδώ πέρα. Μου άρεσε σαν παραγγελία, ήρθε και πολύ γρήγορα. Το μόνο του αρνητικό είναι ότι τα προϊόντα δεν ήταν καλυμμένα και δεν είχαν μέσα αυτά τα pad-pad, οπότε αυτό είναι το μόνο αρνητικό που μπορώ να τους βρω. Κατά τα άλλα ήρθε γρήγορα, μου βάλαν και δείγματα, μια χαρά. Αυτά ήταν τα haul που είχα να σας δείξω. Πήρα αρκετά πραγματάκια αυτή τη φορά, θα έρθουν και άλλα haul. Ναι, ήμουν λίγο, να το πω, πολύ έξοδη τον τελευταίο καιρό, αλλά σας έχω υποσχεθεί και ένα MAC haul. Θα έρθει με κάποια ρούχα και διάφορα πραγματάκια άλλα που πήρα, ψηλοπράγματα. Θα έρθω γενικά πολλά πολλά βίντεο. Θέλω πολύ να σας γυρίσω κάποια βίντεο για την περίοδο του γάμου. Ξέρω ότι δεν θα μπορώ, αλλά δεν θέλω να σας αφήσω να μην βλέπετε. Ήδη έκανα ένα μεγάλο κενό 2 εβδομάδες με τη μετακόμιση και δεν ανέβασα βίντεο. Αλλά νομίζω ότι είδατε ήδη τα 2 βίντεο που σας είχα ετοιμάσει. Αλλά πραγματικά δεν είχα προλάβει καν να τα κάνω edit. Και αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Αυτά από μένα. Εντάξει, το βίντεο έχει βγει 20 λεπτό. Έχω τρομοκρατηθεί. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια!